Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη μια αγωνιστική επισκόπηση όλων των τμήματων του Πανιωνίου εδώ στο web TV του panionianea.gr. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στους αγώνες που έδωσε ο Πανιώνιος την τελευταία εβδομάδα. Τι λες, Σπύρο, να ξεκινήσουμε? Ναι, βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με το πόλο, Μαργαρίτα μου, καθώς δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την ανδρική ομάδα πόλο, αυτή τη φορά εντός έδρας απέναντι στον ΟΗ Κουβόλου, ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2. Η ομάδα του Ιστορικού σαφέστατα ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του αντιπάλου και επικράτησε με 17-5. Με αυτή τη νίκη παραμένει στην κορυφή με 6 βαθμούς. Ωραία, πολύ καλό ξεκίνημα για τα αγόρια του Πόλο. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Και να αναφέρουμε λίγο τα 8 λεπτά, Σπύρο. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πρώτο 8 λεπτό 3-1, δεύτερο 4-2, τρίτο 4-0, τέταρτο 6-2 και έτσι είχαμε το τελικό 17-15. Ναι, είναι μια άνετη νίκη αυτή για την ομάδα του Κώστα Δήμου. Σαφώς, ήταν ανώτερη στο παιχνίδι και αξίζανε την νίκη. Οι κορυφαίοι του αγώνα ήταν ο Καρακάσης και ο Βέκος με 4 γκολ και ακολουθεί ο Δημακόπουλος με 3. Και σε αυτό το σημείο, Σπύρο, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών του αγώνα, του τεχνικού Κώστα Δήμου και του παίκτη του Δημακόπουλου. Είμαστε έτοιμοι και να επανέλθουμε. Coach, συγχαρητήρια, μια σπουδαία νίκη εντός έδρας. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Κοίτα, το παιχνίδι επιβάλαμε το ρυθμό μας από πολύ νωρίς. Αν και στην αρχή ήμασταν πολύ κακοί στην τελική ενέργεια, γιατί θα έπρεπε το σκορ να ήταν διαφορετικό. Αλλά φαινόταν ότι στη συνέχεια το σκορ θα άνοιγε, γιατί από την αρχή φαινόταν ότι είχαμε βάλει εμείς το δικό μας το ρυθμό στο παιχνίδι, κάτι που δεν μπορούσε να το ακολουθήσει η αντίπαλη ομάδα. Ένα σχόλιο για τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι από εδώ και πέρα κάθε παιχνίδι πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε μια ομάδα που να παίζει και να δείχνει ότι στόχος της είναι η άνοδος, να μην γελιόμαστε. Και αυτό σημαίνει ότι σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά σαν να είναι ένας τελικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ και εγώ. Συγχαρητήρια για τη σημερινή νίκη. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και πού κρίθηκε η νίκη σήμερα. Εντάξει, ο αγώνας σήμερα, την ομάδα που παίζαμε, τον ΟΗΚ Βόλου, τους είχαμε συναντήσει και στο τουρνουά. Οπότε πάνω κάτω ξέραμε ότι θα συναντήσουμε. Πιστεύω κρίθηκε πιο πολύ στο ρυθμό και στην ποσότητα προπόνηση που κάνει κάθε ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά δεν μένουμε στον αγώνα εδώ. Ο στόχος μας είναι η άνοδος, καθαρά, δεν έχουμε κάποιον άλλο στόχο. Για όλα τα άλλα είναι αποτυχία, πιστεύω, για τον Πανιώνιο. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά και ελπίζουμε για την άνοδο. Για το επόμενο παιχνίδι ένα σχόλιο. Τίποτα, πάλι συγκεντρωμένοι. Να δείξουμε το καλύτερο μας σε αυτό, να δείξουμε τι αξίζουμε και για πού οδεύει αυτή η χρονιά του Πανιωνίου, ας πούμε. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και αφού ακούσαμε τις δηλώσεις, Σπύρο, ενημέρωσέ μας για την επόμενη αγωνιστική στο Πόλο. Ναι, η επόμενη αγωνιστική στο Πόλο είναι 5 πρώτου του 2019 πια. Πάμε στη Νεάπολη και θα αντιμετωπίσουμε τον Φίβο. Ωραία, καλή επιτυχία και σε αυτόν τον αγώνα. Και να συνεχίσουμε με Χάντμπολ. Ναι. Ωραία. Η ανδρική ομάδα handball του Ιστορικού ιτήθηκε για δεύτερη φορά φέτος από τον Ηλυσιακό με 21-22. Ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια της πέμπτης αγωνιστικής. Μία ήττα για την ομάδα του Κατσαρά και της Κυριακίδου, η οποία κρίθηκε στις λεπτομέρειες, αφού στο ημίχρονο ήταν 11-11 και το τελικό αποτέλεσμα, όπως είπα και προηγουμένως, ήρθε 21-22. Να πούμε ότι ο κορυφαίος παίκτης για τους Κιανέριδους ήταν ο Κοντάκος με 8 γκολ και ο Παξεβανίδης με 4. Προτού περάσουμε στο επόμενο τμήμα, να πούμε τα αποτελέσματα των υποδομών. Άρης Νίκαιας Πανιώνιος 34-9 για τις Παρκορασίδες Α. Άρης Νίκαιας Πανιώνιος 46-5 για τους Παμπέδες Β. Ωραία. Και σε αυτό το σημείο, Σπύρο, περνάμε στο βόλεϊ των ανδρών. Ναι. Ωραία. Να πούμε ότι ήταν μια σπουδαία νίκη, καθώς η ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ιστορικού επικράτησε εντός έδρας του πρωτοπόρου Όφη με 3-2 σετ. Οι Κιανέριδοι κοίταξαν στα μάτια τον αντίπαλο, έδωσαν στην κυριολεξία την ψυχή τους και κέρδισαν σαν πάνθυρες. Ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα της Α2, που έγινε στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής. Θα ήθελες να δούμε τα σετ. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτο σετ 28-26, δεύτερο 21-25, τρίτο 18-25,
τέταρτο 25-21 και το τελευταίο 15-12. Λοιπόν, να πούμε ότι μετά από αυτή την αγωνιστική η ομάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12 βαθμούς. Πολύ σωστά. Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρας στην Καλαμάτα. Και να αναφέρουμε κιόλας, Σπύρο, ότι έχουμε και δηλώσεις, έτσι, ναι. Πάμε να τις ακούσουμε, της τεχνικού της ομάδας Κατερίνα Οικονόμου και των παικτών Βαγγέλη Μουρούτη και Παναγιώτη Κωνσταντινίδη. Καταρχήν, συναρτήρια για την σπουδαία νίκη σήμερα και θα θέλαμε να μας πείτε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα τα παιδιά μπήκαν στο παιχνίδι από την αρχή, δυναμικά, είχαν πάθος, ψυχή. Και θέλαμε από την αρχή να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το κατάφεραν τα παιδιά. Παίξανε ως πάνθυρες, πραγματικά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι καταφέραμε, πήραμε το 3-2. Πήραμε τους δύο πόντους και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι. Πολλά συγχαρητήρια τους αξίζουν. Και πόσο μάλλον αν οι αθλητές πήγαν πάρα πολύ καλή, πόσο μάλλον οι προπονήτες. Πολύ ευχαριστημένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καταφέραμε να πάρουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εντός έδρας, αλλά από την ομάδα η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολευτήκαμε αρκετά. Καλή ομάδα, δεμένη ομάδα, αλλά ίσως ήταν αυτό που κάναμε λίγο το κάτι παραπάνω σήμερα και καταφέραμε να πάρουμε τους δύο βαθμούς. Συνεχίζουμε. Ένα σχόλιο για το επόμενο μάτς. Κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά. Όλη τη βδομάδα θα προπονηθούμε καλά για να κάνουμε το καλύτερο και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Παίξαμε πολύ καλά. Είχαμε διαβάσει πολύ καλά τον αντίπαλο, ο οποίος είναι από τους πιο δυνατούς στην κατηγορία. Βγήκε η τακτική μας φουλ. Είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύσκολα σημεία. Και είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Επανήλθαμε από τις δηλώσεις και να περάσουμε, Σπύρο, στο βόλεϊ γυναικών, όπου είχαμε ήττα. Ναι. Την ήττα γνώρισαν οι κυανέρχεστες στο βόλεϊ από τη Χάνθ με 3-0 σετ για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α2. Τα κορίτσια του Θεοδωρόπουλου δεν ξεκίνησαν καλά και παρόλο που στο δεύτερο και τρίτο σετ βρήκαν τα πατήματά τους στο γήπεδο, δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τα σετ, Μαργαρίτα. Βεβαίως. Λοιπόν, πρώτο σετ 25-15, δεύτερο 27-25, τρίτο 25-20. Αυτή ήταν η 10η αγωνιστική και βρισκόμαστε στη 10η θέση με 8 βαθμούς στην 1η αγωνιστική. Πολύ σωστά. Και να αναφέρουμε, Σπύρο, και τις κορυφές του αγώνα, η Φλιάκου με 14 πόντους και η Μικρουδάκη με 10 πόντους. Το επόμενο μάτς είναι με τον Ζαόν εντός έδρας. Ναι, πριν περάσουμε στο επόμενο τμήμα, να πούμε και τα αποτελέσματα των υποδομών, καθώς οι Νεάνιδες αντιμετώπισαν την Ήρης και κέρδισαν 3-0 σετ, ενώ οι Κορασίδες Α αντιμετώπισαν τον Απολλώνιο και έχασαν με 0-3. Ωραία. Και να περάσουμε. Εντός έδρας, γι' αυτό το αναφέρω έτσι. Και να περάσουμε στο μπάσκετ γυναικών, Σπύρο, που είχαμε μία άνετη επικράτηση από τις κοπέλες. Κερδίσανε με 53-66 στο Sporting, πάρα πολύ σημαντική νίκη, δίκαιη κιόλας, ήταν ανώτερες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και μάλιστα και με μεγάλη διαφορά στο σκορ. Πάμε να αναφέρουμε και τα δεκάλεπτα, Σπύρο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Ναι, φυσικά, να πούμε ότι τα δεκάλεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής: 14-24, 38-41, 39-54 και 53-66 το τελικό. Ωραία. Ενώ οι κορυφές της αναμέτρησης ήταν η Κόρινεκ με 15 πόντους και η Τόμκινς με 14. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε το τουρνουά το οποίο διοργανώνει η Ακαδημία Μπάσκετ στη μνήμη του Μάκη Δενδρινού, το οποίο θα διεξαχθεί στις 21-22 και 23-12. Συμμετέχουν το Περιστέρι, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η Εθνική Ομάδα Νότου, ο Απόλλων και ο Παναθηναϊκός. Και σε αυτό το σημείο, Σπύρο, να περάσουμε στο μπάσκετ ανδρών. Πριν περάσουμε στο μπάσκετ ανδρών, να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν για τις υποδομές. Καθώς στους Πέδες, Πανιώνιος ΔΑΣ Δραπετσόνας 67-23. Έφηβοι, Πανιώνιος Ιωνικός 57
Πανιώνιος Ιωνικός Νίκαιας 57-43, συγγνώμη. Νεάνιδες Πανιώνιος Κρόνος 39-69. Κορασίδες Πανελευσινιακός Πανιώνιος 59-56. Ωραία. Και να περάσουμε πλέον στο μπάσκετ ανδρών. Ήταν ένας αγώνας για την ένατη αγωνιστική, όπου τελείωσε με 74-71 στο Περιστέρι. Ο Πανιώνιος παρουσίασε πάρα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Θα μπορούσε ακόμη να είχε πάρει και τη νίκη. Δυστυχώς κρίθηκε στις λεπτομέρειες πραγματικά αυτό το παιχνίδι, αυτός ο αγώνας. Σε πάρα πολλά σημεία εκεί οι ανέρυθροι μάλιστα προηγήθηκαν, ξεκίνησαν πολύ δυνατά. Είχαν 3 στα 4 εύστοχα τρίποντα, κάτι που τους έδωσε και προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Και μάλιστα και ακόμη και ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, προηγούντουσαν με τρίποντο του Μπέρι, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε ακόμη ένα μάτς. Βέβαια το Περιστέρι σε μία μικρή στιγμή που δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένη, οι παίκτες του Ιστορικού, βρήκε το τρίποντο, βρήκε χώρο και με ένα τρίποντο πήρε τη νίκη. Πραγματικά κρίμα, γιατί αν είχε ευστοχήσει και ο Σίγκλερ θα μπορούσε το μάτς να είχε πάει στην παράταση. Σπύρο, θέλεις να μας αναφέρεις τα δεκάλεπτα? Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι τα δεκάλεπτα διαμορφώθηκαν ως εξής: 21-18, 38-34, 52-51 και 74-71. Ωραία. Και να αναφέρουμε λίγο τους πρώτους του σκόρερ, όπου ήταν ο Μπέρι με 27 πόντους και ο Σίγκλερ με 16. Και να δούμε και τις δηλώσεις, να αναφέρουμε λίγο τις δηλώσεις του τεχνικού της ομάδας του Νίκου Οικονόμου, ο οποίος τόνισε ότι αυτό το μάτς άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, μπορούσαμε σίγουρα να νικήσουμε, τόνισε, και παρόλα αυτά βλέπει αυτό τον αγώνα σαν ένα μάθημα για τη συνέχεια. Σίγουρα, όπως ανέφερε, όταν χάνεις τη συγκέντρωσή σου απέναντι σε μια τόσο δυνατή ομάδα, μπορεί να σου στοιχήσει. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το επόμενο μάτς είναι στις 23/12 απέναντι στον ΠΑΟΚ στις 5 το απόγευμα στη Νέα Σμύρνη εντός έδρας για τον Πανιώνιο. Μάλιστα. Ελπίζουμε να δείξει πάλι ένα ανάλογο αγωνιστικό πρόσωπο και αυτή τη φορά όμως να έρθει η νίκη που αξίζει σε αυτή την ομάδα. Και τώρα, Σπύρο, να δούμε τις ακαδημίες του ποδοσφαίρου, ναι, πριν περάσουμε στη Super League. Φυσικά, φυσικά. Πάμε να δούμε τις υποδομές ποδοσφαίρου και ξεκινάμε με την ΚΑΠΑ 19, καθώς η ομάδα του Κοροπούλη εκτός έδρας γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΣ Γιάννενα με 3-0 για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League της ΚΑΠΑ 19, όπως είπα και προηγουμένως. Ωραία. Πάμε στην ΚΑΠΑ 17. Καθώς σημαντική νίκη εκτός έδρας πανηγύρισε ο Ιστορικός, αφού επικράτησε με 1-0 του Ατρόμητου στο γήπεδο του Ρουφ σε αναμέτρηση που έγινε για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League της ΚΑΠΑ 17. Το νικητήριο γκολ για τους Κιανέρδρους ίσα ήρθε, συγγνώμη, από εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 30, ενώ ο Πανιώνιος έφτασε τους 20 βαθμούς και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας. Μάλιστα. Να κλείσουμε, Μαργαρίτα, με την ΚΑΠΑ 15, καθώς ήρθαμε ισόπαλη με τον Αστέρα Τρίπολη 3-3 στα πλαίσια της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Μάλιστα, και να περάσουμε στη Super League, κυρίες και κύριοι, και στο μάτς κόντρα στον ΠΑΣ στα Γιάννενα, όπου δυστυχώς ο Πανιώνιος για άλλη μια φορά, ενώ ήταν πιο επιθετικός και πίεζε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, τήθηκε με 3-1 από τους υπηρώτες. Οι Κιανέρυθροι είχαν για ακόμη μια φορά δυσκολία να βρούνε δίχτυα και το γκολ, και έτσι ο Νικολιάς το 51 άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, σημείωσε το 1-0. Από εκείνο το σημείο και μετά και οι ανέρυθροι προσπάθησαν να ισοφαρίσουν και το πέτυχαν στο 81 με γκολ του Ντουρμισάη, όμως δυστυχώς ο Γιάκος έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Πανιωνίου και έκανε το 2-1, εντελώς μόνος του, μπροστά από τον τερματοφύλακα των Κιανέρυθρων. Ήρθε και αυτό το πέναλτι, Σπύρο, το οποίο ήταν ένα πέναλτι που δεν δίνεται, να πούμε την αλήθεια, και διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Πολύ ωραία. Έχουμε να προσθέσει κάτι άλλο? Να προσθέσουμε, όχι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και σήμερα. Και σήμερα φυσικά φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος μας. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με περισσότερο.